θελοντική ομάδα πάρκο να γίνει στα πλαίσια τη μακροχρόνια προσπάθειάς τη να αξιοποιηθεί και να γίνει χρηστικό από του πολίτε. Ο χώρο Πρασίνου, δίπλα από το κτίριο τη ΔΟΗ Αλεξανδρούπολη, διοργάνωσε εθελοντική δράση καθαρισμού και αναβάθμιση του χώρου. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και μέλη τη ορειβατική ομάδα Αλεξανδρούπολη καθώ και άλλων εθελοντικών ομάδων. Προσπαθούμε να αναδείξουμε και να αναβαθμίσουμε τους χώρους πράσινου που υπάρχουν στην πόλη μας, οι οποίοι δεν είναι και πολλοί. Ένας από αυτούς είναι αυτός εδώ πέρα που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο της εφορίας, για να γίνει ο χώρος χρηστικός, να αναβαθμιστεί και να μπορεί ο καθένας έτσι να τον χαρεί. Ε, τα αιτήματά μας είναι να μπορέσει να γίνει ένας χώρος αναψυχής εδώ πέρα δίπλα, να αξιοποιηθεί περιπατητικά μια διαδρομή που υπάρχει, Όλοι είναι σύμφωνοι στο να ε, γίνουν αυτά τα πράγματα, στην αναβάθμιση αυτή που προτείνουμε. Ε, από εκεί και πέρα απομένει να δούμε και στην πράξη τι θα γίνει. Στη σημερινή μας δράση πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η ορειβατική παρέα Αλεξανδρούπολης που βοηθάει και άλλες ομάδες. Η δράση τη ομάδα Πάρκο να γίνει βέβαια δεν σταματούν εδώ, καθώ υπάρχουν σκέψει και για άλλου χώρου όπου θα παρέμουν στο μέλλον, όπω τονίζουν ωστόσο τα μέλη τη, απαραίτητη είναι και η συνδρομή όλων μα, καθώ πέρα από τα άμεσα ωφέλη για την πόλη, η ομαδική δράση φέρνει χαρά σε όσου συμμετέχουν, καθώ αισθάνονται ενεργά μέλη που προσφέρουν στην κοινωνία. Το πάμε βήμα-βήμα για να είμαστε και αποτελεσματικοί. υπάρχουν σκέψει και για να αναδειχτούν οι βελανιδιέ τη πόλη, που είναι ένα πολύ σημαντικό Θέμα, γιατί η Αλεξανδρούκουλη είναι συνοφασμένη με τις βελανιδιές της, ακόμα και από το όνομά της, το Δεδέ ε, και από εκεί και πέρα και δράσεις σε άλλους χώρους πράσινου. Όλο αυτό το πράγμα φέρνει χαρά. Όλη αυτή η, η ομαδική δράση είναι κάτι το οποίο φέρνει χαρά και με τη δράση αλλά και με τα αποτέλεσμά της. Οπότε καλό όποιον μπορεί και θέλει να ενταχθεί στην ομάδα ή σε άλλες ομάδες ή για να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί.